αναστάτωση έχει προκληθεί στους περίπου 8.000 κληρικούς μετά την απόφαση να μην είναι πελέον δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, είναι έτοιμοι να αντιδράσουν. Καλούμε τους Ευεσμευτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Ελλάδος να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να ακυρώσουν στην ιεραρχία τα προκαιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού. Ο Ιερός Σύνοδος Κληρικών Ελλάδος θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την Πολιτεία, και οι αντιδράσεις μας πρόκειται να είναι μαζικές και πρωτόγνωρες στην ελληνική ιστορία. Ο απλός παπάς από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από τα Επτάνησα μέχρι και τα Δωδεκάνησα, θα ξεσηκωθεί και θα ταυτιστεί μαζί μας σε αγώνες όχι μόνο για τα εφημεριακά δίκαια, αλλά και για την διατήρηση της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Άλλωστε, αυτός είναι που βάσταζε και βαστά μαζί με τους λαϊκούς αδελφούς μας το βάρος της κρίσης και συνεχίζει την ολοπρόθυμη προσφορά του και το συντονισμό πλήθους εθελοντικών δράσεων. Ο καιρός του σιγάν έληξε για τους κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του Λαλίν και του Πράτιν. Πώς μας σημειώνει ο πάτερ Γεώργιος Σελής, όλα έγιναν ερήμην των κληρικών, κάτι που τους κάνει να νιώθουν προδομένοι. Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για τη λήψη των αποφάσεων. Ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι η εφημέρη της Ελλάδος και το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σε μια χώρα που ξεπουλώνται τα πάντα, δεν θα περιμένουμε το επόμενο χτύπημα που πλήττει την πίστη. Καλούμε και τον λαό, ο οποίος ζει μαύρες μέρες με ανέχεια και αγωνιά για το μέλλον, να στηρίξει τους κληρικούς και την Εκκλησία της πατρίδος μας. Έχουν καταφέρει μερικοί από καιρό να στρέψουν μέρος του λαού εναντίον του κλήρου, εξυπηρετώντας άνομα συμφέροντα, επιζητώντας να εξασθενήσουν τον ρόλο του παπά στην ελληνική κοινωνία. Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος θα πράξει τα δέοντα να κυρωθεί η υπέσχυντη για αυτούς συμφωνία, προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Σε κάθε δύσκολη εποχή της ελληνικής ιστορίας, όποιος τα έβαλε με την Εκκλησία, ιτήθηκε κατά κράτους. Αυτοί που δεν μας ήθελαν συνομιλητές στις δόλειες διαπραγματεύσεις τους, τώρα θα μας βρουν μπροστά τους.